Και χαιρόμαστε και ιδιαίτερα που αυτή την περίοδο είστε στη Θεσσαλονίκη με τη θεατρική παράσταση «Ο φυλακισμένος της διπλανής πόρτας» και μπορούμε να σας απολαύσουμε όλοι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ζήτησα άδεια ως φυλακισμένος να έρθω σήμερα εδώ και μου δώσανε. Από τη σημεία που πήρατε η κανονική άδεια. Κανονική, ο διευθυντής των φυλακών. Θέλω να μου πείτε, ο κόσμος τώρα στην παράσταση που έρχεται και σας βλέπει, τι είναι αυτό που σας λέει? Κοιτάξτε, αυτό το έργο αισθάνομαι ότι ήταν το έργο ακριβώς που είχε ανάγκη ο κόσμος. Είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση του θυμού μας βασικά. Είμαστε όλοι θυμωμένοι για διάφορα πράγματα. Με αυτά που περνάμε. Ναι. Και αισθάνομαι ότι ο κόσμος ήθελε να ακούσει πράγματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητά του. Ήθελε να δει τους ήρωες της διπλανής πόρτας. Δηλαδή τον εαυτό του τον ίδιο. Ναι. Δεν είναι τυχαία, ας πούμε, η επιλογή του τίτλου. Όταν λέμε «Ο φυλακισμένος της διπλανής πόρτας», της διπλανής από τη δικιά μας, σημαίνει ότι και εμείς φυλακισμένοι είμαστε. Άμα φανταστείτε τα κελιά που είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Η δικιά σας καθημερινότητα πώς είναι τώρα με την κρίση, γιατί όλοι περνάμε δύσκολα? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει ότι ενώ σου υποφέρει ο κόσμος, ότι αυτός δεν έχει πρόβλημα και είναι όλα καλά και περνάει καλά. Δηλαδή είναι ύποπτος, πρέπει να συλληφθεί. Τα πάντα έχουν αλλάξει. Τα πάντα έχουν αλλάξει και μέσα μας και έξω μας. Σε εσάς έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτεται, ο τρόπος ζωής σας, το πώς συμπεριφέρεστε στους άλλους? Η συμπεριφορά μου δεν έχει αλλάξει πολύ. Είμαι απλώς λίγο περισσότερο οργισμένος με πρόσωπα και πράγματα. Αν δείτε το πώς μιλάω καμιά φορά έτσι γύρω από... Με πρόσωπα, με συγκεκριμένους μάλλον, προς το πολιτικό επίπεδο, έτσι. Ναι, περισσότερο. Αισθάνομαι ότι μ' άφησε αναπροστάτευτο. Εντάξει, μια κρίση σε μια καπιταλιστική χώρα ή σε μια καπιταλιστική ήπειρο ή σε δύο καπιταλιστικές ήπειρους είναι αναμενόμενη, γιατί όπως έλεγαν και οι φιλόσοφοι του μαρξισμού, ο καπιταλισμός περιέχει το σπέρμα της καταστροφής μέσα του, εν τη γενέση του. Ήρθε λοιπόν αυτό. Πάντως, το... κυρία Βαλτινάκη, μόνο ο τίτλος παράστασής σας, «Ο φυλακισμένος της διπλανής πόρτας», εκτός από το επίκαιρο του θέματος που πραγματεύεται, είναι και επίκαιρο σαν τίτλος. Γιατί έχουμε συνηθίσει λίγο επικαιρότητα, τώρα μας φέρνει λίγο στις φυλακές μας να γίνονται στο πολιτικό σκηνικό και στο πολιτικό επίπεδο. Α, το πάτε τώρα, το πάτε εκεί, ναι, σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα αυτό. Ναι. Θεωρείτε ότι είναι ουσιαστική αυτή η σύλληψη ή γίνεται τώρα, ας πούμε, γιατί είναι στα... τα μάτια του κόσμου για τις εκλογές, για να κουκουλώσουν κάποια άλλα πράγματα? Εγώ νομίζω ότι είναι για τα μάτια του κόσμου. Αυτά τα παιχνίδια εντυπωσιασμού, τα επικοινωνιακά παιχνίδια πάντα παίζονται, ειδικά προεκλογικά. Ελπίζω και θα εκτιμήσω πάρα πολύ εκ μέρους των πολιτικών, εάν δεν σταματήσει εκεί το πράγμα. Γιατί, ξέρετε, γιαουρτώνουμε τους πρόσφατους και ξεχνάμε τους προγενέστερους. Δεν φταίνε αυτοί οι τωρινοί για την κρίση. Φταίει αυτό που έχει προηγηθεί. Και, εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα, μια κρίση είναι θεμητή. Την αποδέχεται κανένας. Το θέμα είναι πόσο ισχυρή είναι η χώρα για αυτό. Έχετε εμπιστοσύνη ότι μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη? Απόλυτα όχι. ο ίδιος ο κύριος Τσοχαντζόπουλος επικαλέστηκε την παραγραφή. Είναι σχεδόν σαν να έλεγε, ναι παιδιά, τα φαγά, αλλά έχουν παραγραφεί. Αυτό όμως, τι ελπίδα μπορεί να δώσει για το αύριο σε αυτόν τον τόπο? Δηλαδή, όταν ο ίδιος το αποδέχεται και εμείς το ξέρουμε, το βλέπουμε, είναι μια πραγματικότητα, μας δίνει ελπίδα για το αύριο? Μιλάτε τώρα, είπατε μια μεγάλη λέξη, την ελπίδα. Νομίζω ότι την ελπίδα πρέπει να τη βρούμε μέσα μας, μέσα από το πείσμα το δικό μας, από τη διαχείριση του θυμού μας. Αυτό που σας έλεγα πριν ότι κάνει η παράσταση είναι μια πρόταση για τη διαχείριση του θυμού μας. Λέει, αν δεν φροντίσεις εσύ τον εαυτό σου, θα σε φροντίσει κάποιος άλλος και θα αποφασίζει αυτός για σένα. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο που κάποιοι άλλοι θα αποφασίζουν για μας. Δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Η μοναδική μου ελπίδα είναι να μην είναι για μεγάλο διάστημα ή να μην είναι οριστικό. Πάντως, πολλοί βλέπουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα και σαν δικιά τους ελπίδα, το μέσα τους, πιστεύουν ότι ο Θεός θα μας σώσει. Όχι, όχι. Ο Θεός δεν θα μας σώσει. Εμείς θα μας σώσουμε. Μην τα εναποθέτουμε εκεί. Ξέρετε, οι Έλληνες είμαστε των άκρων, είμαστε λίγο της υπερβολής. Πιστεύετε καταρχήν στο... Ή θα σωθούμε και περνάμε όλοι πάρα πολύ ωραία, ή
Δεν θα σωθούμε, καταστραφήκαμε και περιμένουμε μόνο από το Θεό να μας σώσει. Εμείς είμαστε ο Θεός. Δεν είναι λίγο εσωτερική ανάγκη να στραφούμε για να πάρουμε μια ελπίδα έστω άτυπη? Παιδιά, μην το κάνετε. Θεούς, αστρολογίες και τέτοια. Δουλέψτε. Όχι, υπάρχουν πολλοί λοιπόν, που πιστεύουν πάρα πολύ στο Θεό. Και σε κάθε τους κουβέντα δίνουν έτσι και ένα. Ελπίζω να έχουν δίκιο, να κάνουν μια προσευχούλα, να πάνε να ανάψουν ένα κερί και να ξεπεράσουμε την κρίση. Θέλετε να πάμε να δούμε ποιοι είναι? Βεβαίω. Α, εκεί μου το πηγαίνατε. Ναι. Αν μου το πηγαίνατε, πάσα στο επόμενο βίντεο. Γιατί δεν μου το λέτε από πριν? Για πάμε να δούμε ποιοι είναι οι επόμενοι που πιστεύουν στο Θεό. Στην καρδιά μου. Οπότε είδαμε, κύριε Βαλτινέ, δεν είναι λίγοι αυτοί που άφησαν την καριέρα, τα χρήματα για να, για να πάνε κοντά στο Θεό. Εγώ ξέρω και κάποιους που δεν άφησαν τα χρήματα και είναι κοντά στο Θεό. Τι εννοείτε? Γιατί το εντοπίσατε και λίγο στα χρήματα. Ενώ στην καριέρα είχαν όλο το μέλλον μπροστά τους, ήταν ταλαντούχοι άνθρωποι και το άφησαν όλο αυτό για να πάνε στο Θεό. Δεν... Θυμάμαι πρόσφατα έναν παπά που... Ήταν και στο Θεό, αλλά ήταν και στα χρήματα. Ξέρετε, εγώ πάλι έχω την αίσθηση όταν βλέπω. Γιατί παντού υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και παντού είναι σχετικά τα πράγματα. Όταν βλέπω κάτι σχετικό με αυτό, όταν βλέπω πράγματα που έχουν να κάνουν με την πίστη και το Θεό, πάει λίγο το μυαλό μου και γενικότερα στα γεγονότα των ημερών με τους ανθρώπους που έχουν φύγει. Και μιλάω για τον πρόσφατο χαμό του ενός μεγάλου καλλιτέχνη και μιας τεράστιας απώλειας για το ελληνικό τραγούδι, του Δημήτρη Μητροπάνου. Το γνωρίζετε? Θα μιλήσουμε για τον Δημήτρη. Ναι, ήμασταν φίλοι. Ξέρετε, ο Θεός είναι μια ανάγκη του ανθρώπου. Ο Βολτέρας νομίζω είχε πει ότι και να μην υπήρχε Θεός, έπρεπε να τον ανακαλύψουμε. Κάτι τέτοιο έκανε και ο άνθρωπος και ο κάθε λαός. Και γι' αυτό είμαι ενάντια, ας πούμε, σε όλες αυτές τις θρησκευτικές αντιμαχίες. Ότι αυτός έχει άλλη θρησκεία, είναι εχθρός μας, πολεμήστε τον, χτυπήστε τον, σκοτώστε τον. Έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές η Εκκλησία για πολλούς λόγους. Ναι. Είτε για λόγους πολεμικούς, είτε για λόγους φανατισμού, είτε για λόγους οικονομικούς, είτε για λόγους κατακτητικούς, ιμπεριαλιστικούς κτλ. Βλέπω πάντα τη θρησκεία λιγάκι πιο φιλοσοφικά εγώ και νομίζω ότι δεν μου έχει κάνει κακό. Γιατί έχω δει την ουσία της θρησκείας. Δεν στέκομαι στην επιφάνεια. Δεν είμαι θρησκόληπτος. Πιστεύω στο Θεό, πιστεύω μέσα μου σε μια εσωτερική αρμονία που πρέπει να έχει κάποιος. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στην καθημερινότητά τους δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει. Αδικούνε και πάνε στην εκκλησία, ανάβουν ένα κερί και αισθάνονται ότι κολλάνε το ένσημο για τον παράδεισο. Mm. Μου είπατε πριν ότι γνωρίζατε τον Δημήτρη το Μητροπάνο. Ήταν πάντα τόσο δίκαιος και... Και αυτός πίστευε στο Θεό, ναι. Και είχε μεγάλη και δυνατή σχέση με τον Θεό. Εσείς το έλεγες, πιστεύετε? Ναι. Εγώ πιστεύω, ναι. Εσείς? Και εγώ πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι μια δύναμη που την έχουμε ονομάσει έτσι. Σε αυτό πιστεύω. Σε αυτό. Δεν είναι ο παππούς με τα άσπρα γένια που λένε, ε? Ναι. Όχι. Ο Δημήτρης, για να μιλήσουμε για τον Δημήτρη, ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα, πιστεύω. Ήταν ο σιωπηλός διάσημος. Ένας από τους τελευταίους λαϊκούς βάρδους. Ήταν μεγάλη ψυχή. Ο τρόπος της ζωής του ήταν απόλυτα εναρμονισμένος με τα πιστεύω του. Ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε στην αγάπη, στην επικοινωνία των ανθρώπων, στη φιλία. Ήταν απόλυτα πιστός, απόλυτα εχέμηθος στους φίλους του και στις ιδέες του. Δεν τις πρόδωσε ποτέ. Παρόλο που ζούσε σε μια χώρα, αν θέλετε, η οποία δεν είναι και... απόλυτα εναρμονισμένη με την τάξη και με την... ο Δημήτρης φρόντιζε οι κινήσεις του να έχουν μια συνέπεια. Τα πράγματα που έλεγε. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί δεν εγκατέλειψε ποτέ μέχρι την τελευταία στιγμή. Θυμάστε, μέχρι φέτος, πρόσφατα, έβγαινε στην πίστα, τραγουδούσε. Να τον περιμέναμε στη Θεσσαλονίκη. Είχε τρομερή δύναμη σαν άτομο. Τον έβλεπα κατά καιρούς στα διάφορα στάδια έτσι, της περιπέτειάς του και ήταν πάντα τόσο δυνατός,
τόσο κατατετλημένος και τόσο δυνατός. Τελικά η καρδιά του δεν άντεξε. Πιστεύω ότι άφησε βαθιά χνάρια ο Δημήτρης. Άφησε σπουδαία τραγούδια, ερμηνευμένα με έναν τρόπο μοναδικό. Γιατί ο Δημήτρης τραγούδαγε με την ψυχή του, αυτό που λέμε, που συνηθίζουμε να λέμε. Όχι, ο Δημήτρης τραγούδαγε με την ψυχή του. Όσοι τον έβλεπαν στην πίστα, υπήρχε ένα διάστημα που κάναμε πολύ παρέα και τον έβλεπα σχεδόν κάθε βράδυ. Ναι. Πήρα να τον πάρω, να βγούμε έξω, να φάμε. Και του έλεγα, βρε Δημήτρη, πώς θα τραγουδήσεις αύριο. Ένιωθα δηλαδή ότι θα έκλεινε η φωνή του ή ότι δεν θα είχε πια δύναμη. Ήτανε τόσο δοσμένος επάνω στην πίστα, γιατί ήταν έτσι και σαν άνθρωπος. Ναι. Αυτό που λέμε τραγούδαγε με την ψυχή του. Ήτανε σαν να μην τον ένοιαζε αν θα υπάρξει αύριο. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν αυτό που έκανε τον κόσμο να τον αγαπήσει τόσο πολύ? Εγώ νομίζω η σεμνότητά του, ο τρόπος που τραγούδαγε, που ερμήνευε τα τραγούδια, που ήταν απόλυτα παθιασμένος τρόπος. Δεν τον ένοιαζε το Δημήτρη να έχει καλή έπεια η φωνή του, ας πούμε. Τον ένοιαζε να βγει το αίσθημα. Είναι αυτό που καμιά φορά λέμε και στο θέατρο, ότι πρέπει να βγαίνει το αίσθημα. Σε αυτά που λες, σε αυτά που κάνεις, ο στόχος σου πρέπει να είναι το αίσθημα. Δεν πρέπει να είναι ο ναρκισισμός, να βγω όμορφος, να βγω, ξέρω εγώ, σωστός, να είμαι ωραιαντημένος. Αυτά νομίζω αποθούν τον κόσμο. Υπάρχει κάτι που θέλατε να του πείτε και δεν έχετε προλάβει να το πείτε? Είχαμε πει πάρα πολλά. Το μόνο που ήθελα να του πω είναι ότι δεν έπρεπε να το κάνει τόσο νωρίς, έπρεπε να αντέξει λίγο ακόμα. Πότε τον είδατε τελευταία φορά? Πότε τον είδα? Πριν κάτι μήνες. Κάπου είχαμε συναντηθεί. Όχι στο μαγαζί του, ούτε στο θέατρο. Τον είχα καλέσει στο θέατρο στην πρεμιέρα, αλλά δεν προλάβαινε να έρθει, γιατί είχε τις πρόβες τότε για να αρχίσει τις εμφανίσεις του στο μαγαζί. Σας είδα ότι συγκινηθήκατε και δεν θέλω να σας βλέπω έτσι. Α, τι να κάνουμε. Θέλω να μας πείτε για τη Θεσσαλονίκη, που ο κόσμος ξέρει ότι σας αγαπάει πάρα πολύ και έχετε στο θέατρο πάρα πολύ ανταπόκριση από τον κόσμο. Και χαιρόμαστε. Θέλετε να σας πω κάτι, παιδιά? Δεν περίμενα ανήμερα του Πάσχα το θέατρο να έχει 700 άτομα. Και τη στιγμή που υπήρχαν και άλλες παραστάσεις που κάνανε την ίδια μέρα μαζί σας πρεμιέρα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη το Πάσχα, δόξα τω Θεώ, Χριστούγεννα και Πάσχα. Δεν το περίμενα και μάλιστα ήμουν από αυτούς που διαφωνούσαν και με τον κύριο Μαροσούλη. Του έλεγα, βρε Δημήτρη μου, ας μην παίξουμε τώρα την ημέρα του Πάσχα. Άδειοι θα είμαστε. Θα με το αρνί στο στόμα, ποιος θα έρθει κτλ. Κάτι παραπάνω ήξερε. Δεν το περίμενα. Εντάξει, νομίζω ότι το ντουέτο εσείς σε συνδυασμό με την κυρία Αλέχου είναι, δεν μπορείς να αντισταθείς. Πρέπει να το δεις, να χτύπει το δίδυμο. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι πέρα από αυτό. Εντάξει, μπορεί να μας αγαπάει ο κόσμος, να μας συμπαθεί, να του έχουμε εμπιστοσύνη. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο πράγμα που έχω κερδίσει εγώ από το θέατρο είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου. Ναι. Είναι η αγάπη του κόσμου. Δηλαδή ξεκινάνε οι παραστάσεις είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη και έρχεται ο κόσμος να τις δει από μια κεκτημένη ταχύτητα από προηγούμενες δουλειές. Ξέρει ότι θα έρθει και θα τον σεβαστείς. Πείτε μας γιατί να έρθουμε να δούμε την παράσταση. Είναι ένα έργο, είναι το πιο επίκαιρο και το πιο αστείο και το πιο διαδραστικό έργο που έχω ανεβάσει ποτέ. Δηλαδή, καμιά φορά ο κόσμος συνομιλεί από κάτω, επικροτεί, λέει ναι, έτσι, συμμετέχει. Μπράβο, συμμετέχει. Σαν να είναι, ξέρεις, πώς τα λένε εδώ στα ελληνικά, interactive. Interactive. Και θέλω να μας πείτε κάθε πότε είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, πότε μπορούμε να έρθουμε να σας δούμε και μέχρι πότε θα είστε, πόσο καιρό δηλαδή, πόσες παραστάσεις θα κάνετε? Θα είμαστε αυστηρά 3 εβδομάδες, δηλαδή 2,5 εβδομάδες ακόμα ουσιαστικά. Γιατί μετά θα κάνουμε μία μικρή περιοδία. Θα παίξουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα, δεν είμαι καθόλου σίγουρος εάν θα παίξουμε την ημέρα των εκλογών.
θα εξαρτηθεί λιγάκι από το πώς θα πάνε τα πράγματα. Νομίζω πρέπει να παίξετε εκείνη τη μέρα, γιατί ο κόσμος θα έχει ιδιαίτερη ανάγκη εκείνη τη μέρα να έρθει στο θέατρο. Μπορεί, μπορεί. Και ίσως πρέπει να παίξουμε λίγο πριν πάει να ψηφίσει. Οπότε μπορεί... Έτσι, για να μην πάει να ψηφίσει. Μπορεί να κάνουμε μια πρωινή παράσταση. Θέλω να σας πω.